Μετά από αρκετά χρόνια διαφορίας για τις ασυντήρητες γέφυρες των ΒΟΑΚ και τις άκρως ανησυχητικές εικόνες που έχει καταγράψει αρκετές φορές ο τηλεοπτικός φακός, ανήκει πλέον ο δρόμος για την αποκατάστασή τους, καθώς εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Κονδύλι ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Έχουμε μία πρόσκληση αναρτημένη στο Διάβγη από το Υπουργείο για 10 εκατομμύρια χρηματοδότηση για τις γέφυρες του ΒΟΑΚ, οι οποίες έχουν επισημανθεί με μελέτη της υπηρεσίας μας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, από το παρελθόν, ότι χρήζουν επισκευής. Έχουμε λοιπόν πρόσκληση του Υπουργείου για αυτό το πρόγραμμα, γι' αυτό το μπήκαν τα λεφτά. Τα διεκδίκησε πολύ στεναρά ο κύριος Αρναουτάκης από τον Υπουργό και είχαμε τις σχετικές διαβεβαιώσεις το προηγούμενο διάστημα. Οπότε έχουμε τώρα την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Νομίζω ότι είναι ευχάριστο το γεγονός. Μετά από επανειλημμένες βέβαια παρεμβάσεις και δικές μας και στο Υπουργείο αλλά και στην Περιφέρεια, το ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία και φυσικά ότι η έγκριση της χρηματοδότησης, η οποία είναι από το υποδομών. Εξάλλου το είχε ανακοινώσει ο κ. Σταϊκούρας, τα 10 εκατομμύρια αυτά ευρώ για την αποκατάσταση αυτών των γεφυρών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι εδώ και 50-60 χρόνια από τότε που κατασκευάστηκαν αυτές οι γέφυρες, δυστυχώς δεν έχουν συντηρηθεί μέχρι σήμερα. Και όλα αυτά μετά από πιέσεις χρόνων, τόσο της Περιφέρειας Κρήτης όσο και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, που έκρουαν το καμπανάκι του κινδύνου, με φόντο τη διάβρωση του οπλισμού, την αποσάθρωση του σκυροδέματος, αλλά και τις πτώσεις οβάδων από τις ασυντήρητες γέφυρες, όπως συνέβη το περασμένο Νοέμβριο, σε γέφυρα στην ευρύτερη περιοχή του Κατσαμπά, όπου από καθαρή τύχη δεν κινδύνεψαν οδηγοί και διερχόμενοι πολίτες. Έχουμε έτοιμες μελέτες για αυτό το έργο από το 2021. Σίγουρα μέχρι τώρα η υπηρεσία μας, όπου υπάρχει άμεση ανάγκη επέμβασης, έχει επέμβει σωστικά. Είχαν γίνει κάποιες συντηρήσεις, ομολογουμένως, αλλά ήταν πάρα πολύ και μικρές οι παρεμβάσεις, αλλά και σημειακές. Νομίζω όμως ότι η ανάδειξη του προβλήματος και ιδιαίτερα όπου οι ίδιες οι υποδομές διαμαρτυρήθηκαν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είχαμε απανθράκωση σε πολλά σημεία του σειροδέματος, είχαμε πολλές αποφλοιώσεις αλλά και οξυδώσεις στους οπλισμούς. Φυσικά όλα αυτά θα αποκατασταθούν πλέον. Συνολικά θα συντηρηθούν 21 γέφυρες των ΒΟΑΚ, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας και αποφεύγοντας απρόοπτα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Επιτέλους βέβαια, μα ήταν αναπόφευκτο, θα έπρεπε να γίνει, το διεκδικήσαμε στεναρά, το πέτυχε ο Περιφερειάρχης μας και τώρα η υπηρεσία μας έχει καθήκον να το υλοποιήσει. Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, θα επιλέξει και πάλι η υπηρεσία μας την ανάγκη της προτεραιότητας για το που θα επέμβει πρώτα. Σύμφωνα με την πρόσφατη λίστα της Περιφέρειας Κρήτης, οι γέφυρες οι οποίες θα πρέπει να συντηρηθούν άμεσα είναι στο Σιλανιανό Ρέμα, η Κάτω Διάβασης Αλληνοπεράματα, η γέφυρα της Ζουρίδας, η γέφυρα Προσίσες και η γέφυρα του Γεροπόταμου στο Ρέθυμνο.